και λέει στη Σταματίνα ότι ο Κασελάκης έχει προτείνει στο Λιάγκα να μπει στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είναι από τα πέντε πρόσωπα που κρατάει αυτός στη δυνατότητα να τα παρουσιάσει τελευταία στιγμή. Μου στέλνει εκείνη την ώρα η Σταματίνα μήνυμα και της κάνω πλάκα και της λέω πώς το λένε, θα κατέβω με δικό μου κόμμα. Και η Σταματίνα, δεν ξέρω, το λέει σοβαρά η αστεία και λέει θα κατέβει με δικό του κόμμα. Και τελειώνει η εκπομπή και βγαίνω εγώ εδώ λοιπόν και δίνω μια ξεκάθαρη απάντηση. Πιο ξεκάθαρη πεθαίνεις, ότι δεν πρόκειται να κατέβω σε ευρωεκλογές και προφανώς δεν κάνω και δικό μου κόμμα. Ότι ήταν αστείο. Το δίνω, το λέω, τελειώνει, κλείνω. Το παίζουν εκείνη τη μέρα. Από εκείνη τη μέρα και μετά ξεκινάει μια παραφιλολογία που δεν την έχω διακινήσει εγώ σε κάθε περίπτωση. Γιατί εγώ ό,τι ήθελα να πω το είπα δημόσια. Γιατί απάντησα δημόσια ότι ο Κασελάκης έχει προτείνει στο Λιάγκα και ο Λιάγκας το σκέφτεται σοβαρά και το κρατάνε μυστικό και οι δύο κτλ. Και θα το ανακοινώσει πότε είναι τελευταία μέρα. Αύριο τελευταία μέρα, ναι, όταν γυρίσει από την Αμερική μαζί με τα πέντε πρόσωπα. Με πήραν χθες τηλέφωνο όσοι δεν με είχαν πάρει ποτέ στη ζωή μου. Πολιτικοί συντάκτες, τηλεοπτικοί συντάκτες, διευθυντές, παραδιευθυντές, χαμός. Φίλοι από τα παλιά, διευθυντές εφημερίδων, site, χαμός. Σε δύο-τρεις το σήκωσα. Δεν είχα και άλλη δουλειά να κάνω, δεν το σήκωσα σε όλους. Και μάλιστα έμαθα σήμερα το πρωί, λέει, δεν μας σήκωσε, άρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ρε παιδιά, συγγνώμη, επειδή εσείς δεν είστε σοβαροί, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι δεν είμαστε σοβαροί. Είπα κάτι ξεκάθαρα, το είπα μία φορά. Δηλαδή πρέπει κάθε μέρα να βγαίνω και να λέω, ορκίζομαι να μου φέρετε και ένα Ευαγγέλιο εδώ και να ορκίζομαι σε ένα Ευαγγέλιο ότι δεν θα κατέβω υποψήφιος. Το είπα μία φορά. Τελείωσε, είμαι σοβαρός, δεν είμαι σαν και εσάς. Και δεν καταλαβαίνω όλα αυτά τα πολιτικά παιχνιδάκια από πού διακινούνται και ενώ βγαίνει αυτός που τον αφορά και ξεκαθαρίζει ότι παιδιά δεν θα είμαι, εξακολουθεί η λιθιότητα των ανθρώπων να τρέφει ειδήσεις που δεν υπάρχουν. Αυτό δεν είναι σοβαρό, ρε Ευαγγέλη. Συγγνώμη. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε προβλέψει ότι το αστείο που το είπαμε και πολλές φορές ως αστείο, κόμμα, ναι, ότι θα εκλειφθεί ως σοβαρό και θα υπάρξουν και αναλύσεις. Μα δεν γράφω ότι κάνω. Αυτό το θεωρούσα αστείο το κόμμα. Ναι, ναι, το όχι, άλλο με τις ευρωεκλογές το θεωρούσα σοβαρό. Ναι, όμως, το οποίο όμως αμέσως το διέψευσε ο Βερίκιος λέγοντας ότι ναι, εγώ ίσως δεν εννοούσα το Λιάγκα και τέτοια. Αλλά αυτή τη στιγμή, πέρα από τις αναλύσεις, θα φτάσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα το δεις, αύριο θα το δεις, ότι κόπηκε τελικά ο Λιάγκας, οι λόγοι που κόπηκε ο Λιάγκας, δεν τον ήθελαν τον Λιάγκα. Άκου τώρα, εδώ έχει πάει, άκου τώρα. Επειδή δεν με αγαπάει το σύστημα και το ξέρετε, επειδή δεν έχω ούτε ένα φίλο δημοσιογράφο, δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, ζω μια ζωή μόνος μου και δεν είμαι αγαπημένος του συστήματος. Τώρα, επειδή το είπα από την πρώτη μέρα δεν κατεβαίνω, θα το γυρίσουν ανάποδα. Ότι ενώ εγώ ήθελα, ο ΣΥΡΙΖΑ με έκοψε. Δηλαδή, εγώ παρακαλούσα κιόλας και ο ΣΥΡΙΖΑ με έκοψε. Θα βγω δηλαδή τώρα εκεί που. Κεδαρμένος. Ναι, θα βγω και κερατάς και δαρμένος. Λοιπόν, προσέξτε τα πολιτικά παιχνιδάκια με τα μούτρα σας. Όχι με μένα. Εγώ είμαι καθαρός άνθρωπος. Και ό,τι είναι να πω και να κάνω και τα λάθη μου και τα σωστά μου τα λέω μόνος μου. Δεν έχω ανάγκη ούτε υποβολία ούτε σκοτεινές διαδρομές. Ειλικρινώς. Σταματήστε τα παιχνιδάκια, αλήθεια όμως. Και όχι με μένα. Κάντε τα με άλλους ή με τους εαυτούς σας, που είστε τέτοιοι. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα για το ύφος, αλλά χθες που έγινε και χαμός, σε όλα τα site το διάβασα, τι συμβαίνει σε σοβαρές εφημερίδες, ναι, και ξεκίνησε αυτό, ότι εγώ δηλαδή περιμένω και λίγο και υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που δεν με θέλουν κάποιοι. Ναι, εγώ σας παρακαλώ και δεν με θέλετε κιόλας. Θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος, γράφανε. Λοιπόν, εντάξει τώρα, λίγο ντροπή. Και μην αγχώνεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφοι. Δεν κατεβαίνω. Δεν σας τρώω τη θεσούλα. Αυτό είναι για να καταλάβουμε. Μην αγχώνεστε, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατεβαίνω. Δεν σας τρώω τη θεσούλα σας. Θα τα βγάλετε τα λεφτουδάκια σας, θα πάτε στην Ευρωβουλή σας, όλα καλά. Μην αγχώνεστε. Ούτε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι το αντίπαλο δέος του αυτιά, όπως με πέρατε χθες και μου λέγατε. Ηρεμήστε όλοι, εδώ θα είμαι. Τουλάχιστον φέτος, μέχρι το καλοκαίρι. Του χρόνου δεν ξέρουμε.